να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο της φίλης μας της Μαρίνας, της Λαδωμένου. Να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ απόψε. Σε αυτό το ζεστό και φιλόξενο χώρο εδώ στις Τρεις Πηγές, στο μαγαζί φωτόμορφο του Γιώργου και της Σοφίας. Και να γευθούμε όλοι μαζί ωραίες γεύσεις και να νοσταλγήσουμε στιγμές του παρελθόντος. Ξέρετε, το φαγητό εκτός από καθρέφτης πολιτισμού είναι και μια έκφραση αγάπης. Αγάπη για την οικογένεια, αγάπη για τους φίλους μας, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Οι μυρουδιές της κριτικής φύσης μέσα από τις παραδοσιακές γεύσεις που αναπλύζουν στις σελίδες του βιβλίου της αγαπημένης μας Μαρίνας ανακαλούν τέτοιες μνήμες που όλοι έχουμε από την κουζίνα του πατρικού μας του σπιτιού, από τη μυρουδιά της μάνας μας. Οι παραδοσιακές κριτικές συνταγές της Μαρίνας είναι ένας μικρός θησαυρός με πολύτιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση, καθώς αναδεικνύει και εξελίσσει την πολύτιμη κληρονομιά και τη σημασία της καλής διατροφής. Το φαγητό δεν είναι το τελικό προϊόν. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχει επεξεργασία των πρώτων υλών που αυθονούν και πλαστεύουν στην κριτική φύση. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο γεύσεις και αρώματα που επιμελήθηκαν και εξέδωσαν οι μουσικές εκδόσεις Σύστρο και για το οποίο θα μιλήσουν ο διευθυντής προγράμματος του Ράδιο Κρήτη επί 30 συναπτά έτη, 31 σε λίγο, και ο οποίος διατηρεί και το site Κρήτης Πόλης και Χωριά, ο Αντώνης Γεναράκης, και ο συγγραφέας το Κωστής Ομιβάτσος και ποιητής. Και επειδή το φαγητό πρέπει να συνοδεύεται και με μουσική, έτσι για να περάσουμε και όμορφα και να χαλαρώσουμε λιγάκι, έχουμε μαζί μας υπέροχους μουσικούς από το σχήμα «Το κάλεσμα της φύσης», όπου είναι ο Μανώλης το Ξιδάκη στη Ήρα και το τραγούδι. Κουδί, δεν είναι εδώ. Πώς το λέμε, Πάθε. Μιχάλη, ο Ξιδάκης. Ο Πάθης ο Κασαπάκης Λαούτο. Και ο Γιώργος ο Ξιδάκης Λαούτο. Λοιπόν, θα πέσουμε, θα περάσουμε καλά και να σας υπενθυμίσω ότι τα βιβλία είναι εδώ στην είσοδο του πόρτα, όπου θα πρέπει να τα προμηθευτείτε, διότι θα βρείτε μαγικές συνταγές μέσα και όπως είπα θα μας ξυπνήσουν έτσι και νοσταλγικές καταστάσεις από την περασμένη μας ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Καλή ακρόαση. Να καλέσω τον Αντώνη. Αντώνη. Θα βάλω τη μακριά σκάλα γιατί δεν θωρώ. Καλησπέρα σας. Η Μαρίνα, καταρχήν να σας εξηγήσω ότι είναι ξαδέρφη μου. Την αγαπώ, την εκτιμώ, πρώτα την εκτιμώ και μετά την αγαπώ. Έσπηρε για να αφαιρήσει, γι' αυτό την εκτιμώ. Τα άλλα τα αγάπησα στην πορεία. Μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια, ήθελα όμως κι εγώ να μοιραστώ διάφορα μαζί σας. Έπονται αξιόλογοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να κάθομαι δίπλα στον Κωστή τον Μουδάτσο, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε εδώ και χρόνια πρώτα τη φιλία του, μου άνοιξε το σπίτι του, πολύ σημαντικό αυτό, να σου ανοίγει κάποιος το σπίτι του, να πιείτε ένα κρασί. 25-30 χρόνια γνωριζόμαστε, από 6 χρονών. Και αρθογραφή και στο site σε μένα, είναι μεγάλη μου τιμή. Και είναι πολύ μικρά τα λόγια που θα πω μπροστά σε αυτά που ο Κώστας θέλει να μοιραστεί μαζί σας, αλλά επί της ουσίας η αποψινή εκδήλωση είναι η παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίνας. Θα ήθελα να μοιραστώ λοιπόν εγώ μαζί σας, δεν ξέρω τι θα πει ο Κώστας, τη δικιά μου Μαρίνα. Την ξαδέρφη μου. Τη φίλη μου, την αγωνίστρια, τη μάνα, τη γιαγιά. Φίλη μου η Μαρίνα ήταν καταδικασμένη
να είναι λαδωμένο. Αυτή όμως ήθελε να γίνει και Μαρίνα. Έζησε, ξεχύλισε, μαζεύτηκε, ανέπνευσε, δάκρυσε, κολύπησε, ειδικά το χειμώνα, μαγείρεψε, γλέντισε, έκλαψε, στήριξε, βάδισε, μοιράστηκε, άντλησε και αναρωτιέμαι ρε κορίτσι, δεν κουράστηκες? Είπα η Μαρίνα ήταν καταδικασμένη να είναι λαδωμένο. Τι εννοώ λοιπόν? Να μεγαλώσει σε διάβα γεμάτο οδηπορικά, με γεύσεις, σε πανηγύρια και να πλημμυρίσει με βιώματα. Αυτή λοιπόν η όμορφη καταδίκη της είναι για τη Μαρίνα παράδοση και μάλιστα έγινε και προέκταση του χεριού της. Ποτέ δεν αρνήθηκε, ποτέ δεν στέρισε, ποτέ δεν έφαγε μόνη το περισσευούμενο φαγητό. Η Μαρίνα γεύτηκε με χώματα, με λιόκλαδα, με βότανα, με στιγμές ζωής, το κάθε διάβα της ζωής της. Ήταν και είναι λάτρης της παράδοσης, όχι από γνωριμία, αλλά από βίωμα, θέλοντας και μην. Δεν πάει να είναι μία μοντέρνα γυναίκα. Στο διάβα του νου της περπάτησε σε παραδοσιακά όμως μονοπάτια. Εξέλιξε ό,τι αγάπησε. Ύλη και πνεύμα, φαντασία και όνειρα. Τα ταξίδεψε και τα μοιράστηκε. Η Μαρίνα όταν έδινε πάντα γελούσε. Και όταν την κερνούσαν, κοιτούσε με απορία. 40 χρόνια την ξέρω. Πολλά είπα, ε. 43. 40 χρόνια μνήμης. Η Μαρίνα δίνει γεύση, όχι στο κάπρικό της. Δίνει γεύση στην ψυχή μας. Δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας. Οι γεύσεις του ουρανίσκου, φίλοι μου, τελειώνουν όταν περάσει μία ώρα αφού αδειάσει το πιάτο μας. Οι γεύσεις όμως της θύμησης, της δικιάς της θύμησης, κρατούν για το λόγο ότι η αγάπη είναι ο παρανομαστής της και το πάθος της για τη ζωή είναι το πιάτο που δεν αδειάζει ποτέ. Τα λουλούδια, τα χρώματα, τα αρώματα, το ξύλο της γης, οι λέξεις που ονειρεύεται, η αθωότητα της ψυχής της είναι πιο σημαντικές από τις 140 σελίδες περίπου συνταγών. Μοιράζομαι. Ρε εσείς μακούτε. Μοιράζομαι. Προσφέρω. Χαρίζω. Μεταδίδω. Είναι λέξεις που άθελά της είναι στην ψυχή της. Συνεισφορά, βοήθεια, μεταδοτικότητα. Σπρόξιμο στα όνειρά μας είναι η Μαρίνα. Και ας μην ξυπνάμε. Την θυμόμαστε γευστικά, αλλά μας αγγίζει χωρίς να μας ακουμπάει. Εγώ προσωπικά, κορίτσι, αγαπάω. Γιατί έσπηρες, φέρισες, βράχηκες, ξεφλούδισες, αλλά δεν έσπασες. Ξέρετε, στη θεωρία των πικρών και των γλυκών γεύσεων, στο διάβα του χθες και του σήμερα, αλλά και του αύριο, η Μαρίνα εξέλιξε το προϊόν προηγούμενων γενιών και το πάντρεψε με ένα δικό της ξεχωριστό τρόπο στο σήμερα. Επιτρέψτε να σας πω ότι η Μαρίνα ίσως είναι 5 πράγματα. Είναι η Μαρίνα των γυναικών.
Δηλαδή, ενώ είναι η Μαρίδα της ίδιας, της μάνας, της γιαγιάς, του έμπορα, της στοχάστριας. Η Μαρίνα που αφήνει καρπούς, που κινείται όλη μέρα στις υποχρεώσεις της, στα πάθη της, στις σκέψεις της και στη γευστική ζωή μας. Θεωρώ ότι έφτασε ψηλά, εκεί που τα σύννεφα μπορούν να πάρουν όποια μορφή επιθυμείς, ο καθένας μας, όπως θα αισθάνεται, και να τους δώσει σχήμα που έχουν του καθενός τα όνειρα. Μαρίνα να κοιτάζει ψηλά. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί είσαι ένα δέντρο το οποίο αναρριχάται στο αόρατο δοκάρι που σε στηρίζει όρθιο. Στο δοκάρι της ψυχής σου, κορίτσι. Οι ρίζες, φίλοι μου, είναι το μόνο που σε κρατάνε στη γη. Είναι το παρελθόν σου, η ιστορία σου, η οικογένειά σου. Οι 5-10 φίλοι σου. Τα προβλήματα και οι αμαρτίες των άλλων, όχι των δικών μας, που σε παιδεύουν, αν θες να είσαι άνθρωπος, γιατί οι αμαρτίες οι δικές μας δεν μας παιδεύουν, δυστυχώς. Οι ρίζες σου είναι χέρια και έχουν όνομα λαδωμένου. Κι άλλοτε σκάβουν βαθιά και φτιάχνουν πληγές, κι άλλοτε γίνονται θεμέλια για να σε κάνουν να αντέχεις στον άνεμο και την βροχή. Ο Καζαντζάκης έμαθε, διαβάζοντας Νίτσε, να κοιτάζει, λέει, την Άβυσσο, χωρίς όμως να ζητά παρηγοριά και να την αποδέχεται έτσι απλά, χωρίς φόβο, και να παλεύει μέχρι το τέλος. Αυτό κάνεις κι εσύ, αλλά ποιος καταλάβει. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν περίμενες ποτέ τους μάγους με τα δώρα. Άλλωστε, τρεις πηγές είχες στη ζωή σου. Τη Σοφία, το Σπύρο και το Μάνο. Πηγές που μόνο εσύ τις γέμισες με νερό. Μόνο εσύ τους έδωσες γάλα. Μόνο εσύ τις αντλούσες με οξυγόνο. Και οι πηγές της ζωής σου έγιναν παραπάνω από τρεις. Και σε ξεχύλισαν από τις ψυχές της ψυχής σου με εγγόνια, γαμπρούς, νύφες, αλλά και με τρεις πραγματικές πηγές που απόψε ζούμε. Σ' αγαπώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς σας μίξαμε σε μια τέτοια όμορφη συνάντηση και για ένα τέτοιο σπουδαίο γεγονός, διότι δεν είναι απλό πράγμα να βγαίνει ένα βιβλίο. Έχει πολύ πόνο, πολύ κόπο, στερήσεις, μοναξές. Κι όμως η Μαρίνα τα κατάφερε και απόψε παρουσιάζομαι το βιβλίο της Μαρίνας. Το φαγητό είναι πολιτισμός. Είναι μέρος του λαϊκού μας πολιτισμού. Και ό,τι αφορά το λαϊκό πολιτισμό στην Κρήτη, να πούμε την κουβέντα του Γιάννη του Τσαρούχη. Δεν είναι νησί η Κρήτη. Είναι Ήπειρος ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Εμείς σε αυτό το βιβλίο, επειδή είχα την τιμή να έχω την επιμέλεια αυτού του βιβλίου και να βάλω μέσα σε κάποιες πινελιές, στηριχτήκαμε στο λόγο του απλού ανθρώπου, στη γλώσσα του παλιού βοσκού, της παλιάς νοικοκυράς, του παλιού ανθρώπου της δουλειάς και του μόξου, αλλά και κάποιων κειμένων από τους καλογέρους. Τι παλιοί καλόγεροι και σπουδαίοι μαγείροι ήταν και καλοφαγάδες ήταν. Οι παλιότεροι θυμούνται, βέβαια. Και αγαπούσαν και το κρασί, ε. Η κριτική διατροφή, όπως ήταν παλιότερα, έτσι και σήμερα συνεχίζει να είναι και απλή και υγιεινή και δυναμωτική. Χρήσιμη και ωφέλη. Άλλα φαγητά είναι γρήγορα στην παρασκευή και άλλα έχουν τη διαδικασία τους. Διαδικασίες που έχουν σχέση με την τελετουργία τους και όπου η κάθε λεπτομέρεια προσθέτει τη δικιά της γεύση, τη δικιά της νοστιμιά.
Το βιβλίο της Μαρίνας κρύβει πολλά μυστικά, κι όμως είναι απλό στη χρήση του. Αυτό προσφέρει η λαϊκή θυμοσοφία. Και να ξέρετε ότι τα σπουδαία πράγματα τα γεννάει είτε ο απλός άνθρωπος, είτε η μεγαλοφυΐα. Και εμείς είμαστε εδώ με τον απλό άνθρωπο όμως. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 10 μέρη. Ανακατηγορίες. Από το καπρικό της παράδοσης οικογένειας στο λαδωμένο, το κρυά, τα χόρτα, το όσπρια, το λάδι, το μέλι, το κρασί με τη ρακή, το ψωμί, τον τάκο, το ψάρι και τα γλυκά που αγαπούν οι οικογένειες βέβαια, αλλά και τη σημασία που έχει το σωστό μαγείρεμα και η καλή διατροφή στην υγεία μας. Δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι οι παλιοί κριτσοί τρώγανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και κάθε μέρα κρυάς, άντε μια φορά τη βδομάδα και πολλές φορές ούτε τότε. Αλλά είχαν τη δυνατότητα με τα ίδια υλικά να κάνουν 10 διαφορετικά φαγητά. Και αυτό το θυμούνται. Εδώ ο Λουλάκης μπορεί να σας το εξηγήσει αναλυτικότατα αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι λοιπόν χρηστικό το βιβλίο και εύκολο στη χρήση του και οι συνταγές υλοποιούνται με απλούς τρόπους, ενώ τα βασικά υλικά τα βρίσκουμε εύκολα. Μια γύρα χρειάζεται. Μεράκι και ταλκαδάκι θέλει δουλειά. Είναι ένα πολύτιμο βοήθημα και για τους απλούς ανθρώπους, αλλά και για τους επαγγελματίες της τέχνης του μαγειρέματος. Η Μαρίνα έχει ένα δικό της χαρακτήρα και εξελίσσει με θαυμάσιο τρόπο συνταγές και μεθόδους παρασκευής και είναι πολύ γνωστή στο Ηράκλειο. Τη Μαρίνα ποιος δεν τα ξέρει από τα πανηγύρια, από τα παζάρια, από τα γλέδια, από τις συναθρήσεις κτλ. Χρόνια τώρα την ξέρουμε. Και γι' αυτό σήμερα μας χωρίζει ένα βιβλίο που είναι βγαρμένο από τα σεντούκια του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης. Πώς ζήσε όμως αυτό το βιβλίο? Η Μαρίνα είχε μεράκι να βγάλει ένα βιβλίο για την τέχνη της. Έγραψε σε κείμενα τις συνταγές της με ιδιαίτερη προσοχή, όπως είπαμε, στο καπρικό. Διότι η παράδοση του καπρικού και η παρασκευή του είναι μια τέχνη των λαδωμένων. Από εκεί ξεκίνησε. Ο παππούς της θεωρεί το πρώτο στο παρουσίασε και ο μπαμπάς της με τη μαμά της το εξελίξανε. Και σήμερα και τα αδέρφια της είναι καλοί μαστόροι στο καπρικό, όπως είναι η Μαρία εδώ μπροστά μας. Και εγώ θυμάμαι βέβαια και τον Αντώνη με τους εκλεκτούς μαζέλες που μας έκανε. Το πανέρι της Μαρίνας όταν το πάει κάπου είναι στολίδι και ομορφιά. Δεν ξέρω αν έχετε δει πολλές φορές τέτοια στολίσματα. Το πανέρι που πάει όπου το πάει η Μαρίνα είναι εργοτέχνης. Σήμερα βέβαια και τα παιδιά συνεχίζουν την τέχνη της, εδώ, απόψε, στον χώρο που βρισκόμαστε, στον χώρο του Γιώργη και της Σοφίας. Εδώ γίνεται σπουδαία δουλειά. Υπέροχοι μεζέδες να καλέσετε τον χώρο, δέστε τον, καμαρώστε τον. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να αφήνεις την πλημμύρα, την ανθρωποπλημμύρα της πόλης, να επιλέξεις το χωριό και να φτιάξεις ένα στέκι που γίνεται σύντομα στέκι και θα έρθουν ανθρώποι και από τις πολιτείες γύρω-γύρου και δημιουργείται ένα κέντρο εδώ σε ένα χωριό. Είναι άποψη και είναι σπουδαίο που κάποια παιδιά το κάνουν αυτό. Κόντρα σε όλη τη σύγχρονη τάση που είναι όλοι να μαζευόμαστε στις πόλεις, στα κλουβιά, στις πολυκατοικίες. Σε αυτή τη δουλειά είχαμε και τη βοήθεια του παππού του Σπύρου του Σερέτη, που έδωσε και αυτός πολύτιμες γνώσεις και οδηγίες και για λίγο δεν πρόλαβε την έκδοση του βιβλίου. Μετά πιάσαμε τις γνώσεις των λαϊκών ανθρώπων από το Ροπέδιο, από το Λασίθι, εδώ από πάνω από τα βουνά. Πιάσαμε τις γνώσεις των ανθρώπων από την Κίσαμο, από τα Χανιά και τα Σφακιά, από την Παιδιάδα, από το Μεραμπέλο, από τη Βιάνου, από το Ρέθινος. Μαζέψαμε συνταγές από πολλά μέρη της Κρήτης και δεν τις πειράξαμε. Λίγο-λίγο συντακτικά να ψιλοπειράξαμε, δεν πειράξαμε τίποτα. Σας λέω το σπουδαίο επίτευγμα, το χιού απλός άνθρωπος ή μεγαλοφυΐα. Οι μεσαίοι, καλιά να μην τους ορίζει. Βρήκαμε λοιπόν λαϊκούς ανθρώπους που γνώριζαν τις τέχνες και τα τεχναλάκια, που έζησαν τους παλιούς τρόπους ζωής στο χωράφι, στο βουνό, στη δουλειά, αλλά και στο σπίτι, καθημερινή και σκόλη. Εκείνους που έμαθαν να παλεύουν τη ζωή και με τον ίδρο τους, έδιναν φως και ελπίδα στη ζωή τους. Εκείνους που στερήθηκαν τα πάντα για να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να δουν καλύτερες μέρες. Σας λέω εδώ, φέρετε μια εικόνα στο μυαλό σας. Φανταστείτε ένα παλιό λασιθιώτη το καλοκαίρι στη μέση του κάμπου. Το φαντάζεστε? Μπορούσε μέσα από τον τζίπο να φτιάξει δεκάδες ποικιλίες φαγητών με ένα πύλινο τσικάλι στεμένο σε δύο πέτρες απάνω στο νήσιο της Μηλιάς ή του Μήλου που γύριζε με τα πανιά. Και αυτά σήμερα τα θεωρούν γκουρμεδιά αυτά τα φαγητά.
Και πάμε κάπου και μας τα σερβίρουν σε τεράστιες πιατέλες. Μπράβο, το ψαρατό του πήγανε μια φορά μακαρούνια, λέει, μα να δοκιμάσω μου τα φέρετε. Το ίδιο δεν είναι και με τα αμπάκια, με τα λουκάνικα, με όλα αυτά. Κουρμαδιά τα θεωρώ σήμερα. Κι όμως ήταν ο τρόπος ζωής των παλιών μας ανθρώπων. Και βέβαια κουβεντιάζαμε τον Μανώλη προηγουμένως ότι παλιότερα αμπάκια ήταν το ψαρονεύει. Σήμερα ότι κομμάτι θες το κάνουν αμπάκια και το πουλάνε και για κουρμαδιά. Βρήκαμε σπουδαία βοήθεια από όλους. Σπουδαία ήταν και η γνώση βέβαια που διαφυλάξαμε από ανθρώπους που έχουν φύγει. Και που έτυχε να ζήσουμε μαζί τους και να μάθουμε κάποια πράγματα και τα φυλάμε στη μνήμη μας. Και καμιά φορά όσοι γνωρίσαμε τέτοιους ανθρώπους, είμαστε και λίγο θεματοφύλακες της παράδοσης. Πάντα αιρετικοί βέβαια, έτσι. Γιατί μας αρέσει η παράδοση, αλλά όχι η παραδοσιολαγία. Και βέβαια κάποιοι τρόποι παρασκευής των φαγητών είναι από τους αρχαίους χρόνους. Μέσα στο βιβλίο έχουμε το Αντικριστό. Το Αντικριστό, την καλύτερη περιγραφή πώς να φτιάξει Αντικριστό, την περιγράφει ο Όμηρος. Όταν πήγε ο Οδυσσέας και βρήκε τον πατέρα του Λαέρτη στην Ιθάκη, πριν ακόμα το γνωρίσουν οι άλλοι, ψήναν αντικριστά στη Μάτρα. Και βέβαια αυτοί τότε το περνούσαν στο δόρυ. Εμείς σήμερα έχουμε τα ξύλα, τις βέρνες, ειδικά τις βέρνες που δεν οξυδώνουν και τα λοιπά. Αυτές λοιπόν ήταν οι πηγές μας. Και βέβαια έχουμε και το κρασί. Και το παρουσιάζομαι και ένα ευρηματικό τρόπο χρησιμοποιώντας το πνεύμα σπουδαίων ανθρώπων της λογοτεχνίας, της ποιήσης, της επιστήμης από όλο τον κόσμο. Γιατί το κρασί είναι μια μεγάλη κατάξη του ανθρώπου και Κρήτη είναι περήφανη που οι μινωικοί ιερείς, οι παπάδες της εποχής ανακαλύψαν το κρασί. Είναι κριτική εφεύρεση από εδώ γύρω-γύρω, από τα μέρη να πάει κάτω στην Περιάδα, στην Γνώση κτλ. Κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο Αεράκης, ο Σύστρο. Και μας πρότεινε να εκδώσουμε το βιβλίο με τις συνταγές. Στρωθήκαμε στην τελευταία δουλειά. Έγινε η επιλογή των φωτογραφιών που σκοπό είχαν να κάνουν κατανοητή τη συνταγή και να δώσουν αέρα σε κείμενα, έτσι ώστε το βιβλίο να είναι επανάγνωστο και ελκυστικό. Ο Ανδρέας ανάλαβε τα γραφιστικά και σαν χρόνια φίλοι της συνεργάτης είχαμε μια ακόμα θαυμάσια συνεργασία. Πιστεύω ότι δώσαμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και θα το δείτε στο βιβλίο. Όμορφες συνταγές με σύγχρονες απόψεις πάνω στους κρυμμένους θησαυρούς του λαϊκού μας πολιτισμού. Η λαϊκή γνώση συνδυάζεται με απόψεις της επιστήμης και ο απλός λόγος περιέχει χιούμορ και διάφορους τρόπους παρουσίασης των συνταγών. Για παράδειγμα, έχουμε ένα δίηγημα που εάν ακολουθήσουμε ό,τι λέει και όπως το λέει, θα έχουμε μια υπέροχη κακαβιά. Δέστε το, με τον παππού και τις ψαράδες και τις παλάτες του Δουκιάνη. Το ίδιο το κάνουμε και σε άλλα διηγήματα. Και κάπου-κάπου και ο ποιητικός λόγος δίνει χάρη και κοψότητα στο κείμενο. Γενικά μες στο βιβλίο λέμε ένα λόγο ότι η καλή διατροφή για να είναι και υγιεινή και καλή, τρία πράγματα πρέπει να προσέχουμε. Το 1/3 της τροφής να είναι από ομές φυτικές ύλες και σαλάτες. Το άλλο 1/3 να είναι μαγειρεμένες φυτικές ύλες, τα χόρτα που λέμε, τα λαχανικά και όλα αυτά. Και το άλλο 1/3 το υπόλοιπο να είναι κρυάς, να είναι ψάρι, να είναι αυγά, να είναι τυριά και όλα αυτά. Αν προσέξετε αυτόν τον κανόνα και το συνδυάσετε και με λίγο κίνηση, τα 90 τα περνάς, τα 100 τα πιάνεις. Έχει βέβαια να πούμε και αυτούς που λέμε να τρώμε μικρές ποσότητες φαγητού και πολλές φορές τη μέρα. Βέβαια, άμα τύχει παρέα, αυτό είναι δύσκολο, διότι στην παρέα, άμα κάτσεις και φαΐδα φας και κρασί να ψείς. Αλλά να προσέχουμε λιγάκι όσο μπορούμε. Διότι και καλή παρέα είναι ο καλύτερος ψυχολόγος. Οπότε βοηθάει και αυτό. Και στο βιβλίο επισημαίνουμε και κάτι άλλο. Άμα τρως, πρόσεχε τι σου λέει ο εαυτός σου. Άμα αισθάνεται ικανοποιημένος και άνετος, σημαίνει και αυτό του αρέσει. Αυτό είναι το γιατροσόφι του. Άρα το ακολουθούμε. Ό,τι δεν αρέσει τον εαυτό μας, το αποφεύγουμε, το λιγαίνουμε και βρίσκουμε την εξάπαση. Το βιβλίο της Μαρίνας δείχνει πολλά και ωφέλιμα. Αναδεικνύει την πολύπλευρη αξιοποίηση της κριτικής κουζίνας στην εποχή που ζούμε σήμερα. Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα και για τους απλούς ανθρώπους, για όλους εμάς, αλλά για επαγγελματίες μαγείρους, από τα σπίτια μέχρι τα μαγαζάκια και τα καφενεδάκια, αλλά και εξειδικευμένα καταστήματα και εστιατόρια. Η τέχνη της διαλογής των υλικών, της χρήσης αλλά και του μαγειρέματος είναι μια τέχνη, ένα απόσπαστο στοιχείο της λαϊκής μας παράδοσης.
Και η λαϊκή μας παράδοση είναι πλούσια και πρέπει να την αξιοποιούμε δημιουργικά και ωραία. Και από όσο είμαστε μια καλή παρέα, θα φάμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, θα έρθουν τα παιδιά από το κάλεσμα της φύσης, ο Μιχάλης Οξυδάκης, ο Μπάμπης, ο Κασαπάτης, ο Γιώργης. Ένα μουσικό σχήμα που το στήσαμε πριν 15 χρόνια. Περίπου τόσο συνεργαζόμαστε με τις δισκογραφικές μας δουλειές, με τις συναυλίες, με τα γλέντια, με τις καλές παρέες. Και που πάνω απ' όλα η καλύτερη επιτυχία έρχεται σαν μίγη, η μουσική, η απαγγελία, ο χορός, το τραγούδι και η παρέα όλων. Να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, καλά να περάσουμε. Να είναι καλά η Μαρίνα που μας έδωσε την ευκαιρία να σμίξουμε απόψε με το βιβλίο της. Το βιβλίο είναι εδώ, το έχει ο Ανδρέας ο Αεράκης. Και καλά να σμίγουμε πάντα σε τέτοιες δουλειές. Οφείλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με μεγάλωσαν με πίστη στις αξίες της ζωής, στη διατήρηση της παράδοσης. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που βοήθησαν να εκδοθεί το βιβλίο, τον κύριο Αεράκη, τον Ανδρέα, τον ιδιωτικό και τον Μιχάλη, τον ιδιωτικό οίκο που έκδοσε την προσπάθειά του. Την προσπάθεια μου, ιδιαίτερα τον Μαρτίνο Δάτσο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Που τον έκαναν δημιουργό του βιβλίου μου. Ήταν η ιδέα δικιά του να βγει αυτό το βιβλίο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά μου που ήταν δίπλα μου. Το Μάνο που ήταν συνέχεια στις εκδηλώσεις με στήριξε, τον Γιώργο και τη Σοφία που συνεχίζουν την παράδοση σε αυτόν τον όμορφο χώρο με αγάπη, με όλη τους την αγάπη και την τέχνη τους και το μελάκι τους βάζουν. Ευχαριστώ την Μέρφη τη Μασιμάρη που συντόνισε την απόψινή βραδιά και βέβαια το κάλεσμα της φύσης που έντυσε μουσικά την εκδήλωση. Ευχαριστώ πάλι, είμαι περήφανη για τις μικρές μου πριγκίπισσες, τη Μαριλένα, τη Μαρίνα, τη Μιχαέλα, και τη Μαριάννα και τη μικρή του Κύρια. Με γεμίζουν με δύναμη, αγάπη, φως, δημιουργία. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ιδιαίτερα και τον Αντώνη, του Ζαναράκη για τα όμορφα του λόγια που είπε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε.